μαθαίνοντας κάποιος για την ιστορία της Σπάρτης, μαθαίνει ταυτόχρονα και την ιστορία της Ελλάδος. Γιατί η ισχυρότερη και η πιο ευσεβής πόλη του αρχαίου κόσμου όχι απλώς συμμετείχε, αλλά πρωταγωνιστούσε στα ελληνικά πράγματα. Η αρχαία Σπάρτη είναι η αρχαιότερη καταστατική δημοκρατία στην Ελλάδα, στον κόσμο, στην ανθρωπότητα. Μία πόλη που καλλιέργησε και τίμησε την έννοια της ελευθερίας όσο καμία άλλη πόλη της Ελλάδος. Και κακώς, εσκεμένα βέβαια, προβάλλεται η ιστορία περίπου δύο αιώνων της Σπάρτης όπου είχε αστάθμητο κάπως ολιγαρχικό πολίτευμα. Η αρχαία Σπάρτη υπήρξε κάτι εντελώς διαφορετικό από εκείνο που προσπαθεί και επιθυμεί να μας κάνει να πιστέψουμε το σύγχρονο παγκόσμιο σύστημα το οποίο προσπαθεί να φέρει τα πάντα στα άθλια μέτρα του, ώστε να μην έχει σημείο σύγκρισης. Κάποτε είχε πει ο Νίτσε πως το ίδιο το καθεστώς κρύβει το βράδυ τα κόπρανά του πίσω από τις αρχαίες κολόνες για να προσποιηθεί το πρωί πως έκανε δήθεν μία ακόμη μεγάλη ανακάλυψη σχετικά με τον αρχαίο κόσμο. Ο αρχαίος κόσμος έχει δεχτεί πάρα πολύ λάσπη. Αυτό που εδίδαξε στην ανθρωπότητα και τον ελληνισμό η αιώνια Σπάρτη είναι η απόλυτη ευθύτητα και ευπρέπεια, αλλά και μία πρωτοφανής και άπιαστη αρετή μοιρασμένη ανάμεσα στην αγαθότητα και την ανδρεία, όχι μόνο την πολεμική. Γιατί όπως έχουμε πει η ανδρεία είναι αρετή που μπορεί να αποκτηθεί και από άνδρες και από γυναίκες ανδρεία είναι το να μπορεί κάποιος να αντέχει τις δυσκολίες της ζωής, τα δεινά της ζωής θα μπορούσαμε να πούμε, και να στέκεται με αξιοπρέπεια. Να μην λυγίζει, αλλά ούτε και να κάνει έκπτωση στις αξίες του υπό την πίεση απειλών. Αυτό είναι η ανδρεία. Όπως σημειώνει ο περιηγητής Παυσανίας, υπήρξε σε όλη τη διάρκεια της ελεύθερης ζωής της, η μοναδική ελληνική πόλη που ποτέ δεν επροδόθη κατά την αρχαϊκή και κλασική αρχαιότητα. Αλήθεια το ξέρατε αυτό, σας το δίδαξε κανείς αυτό. Υπερπροβάλλουνε τους προδότες, σε κάνουν να χάνεις την πίστη σου για την πατρίδα και αυτό το παράδειγμα δεν μας το λέει κανείς. Επειδή η ιστορία που διδαχτήκαμε και που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή γενικά στην παιδεία, στην εκπαίδευση θα έλεγα, γιατί δεν υπάρχει παιδεία, είναι η ιστορία που γράφτηκε από τους νικητές και που εξυπηρετεί την κυριαρχία τους. Εμείς θα εξετάσουμε την ιστορία από τη μεριά των νητημένων. Δικαιόμαστε και εμείς οι Έλληνες να γράψουμε την ιστορία μας. Και τη γράψαμε. Και υπάρχει. Και με αυτό το αφιέρωμα θα δούμε πώς έγραψε την ιστορία ένας Έλληνας. Όχι κάποιο που νίκησε του Έλληνε και θα πρέπει πάντα να ξέρετε πω άλλο η ιστορία του κατακτητή και άλλο η ιστορία του κατακτημένου. Η ιστορία παράδειγμα τη Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν είναι ιστορία του Ελληνισμού. Οι Έλληνε μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είχαν άλλη ιστορία να γράψουν. Η αιώνια Σπάρτη λοιπόν εδώ θα τιμηθεί. Φίλε Ακροατή και φίλε Ακροάτρια καλωσόρισε στον φωτεινό κόσμο όπου κοιμούνται οι νεκροί μα. Οι δικοί μα νεκροί. Οι δικοί μα ήρωε. Οι δικοί μα πρόγονοι. Αυτό το τελευταίο κομμάτι είναι γραμμένο από τον Βλάση Ρασιά. Του οποίου το βιβλίο έχω στα χέρια μου. Η Επίτομος ιστορία των Σπαρτιατών που εκδόθηκε από τι εκδόσει Ανοιχτή Πόλη. Θα πάμε στα γρήγορα να δούμε κάποια ονόματα έως το μείον 6.000 περίπου, ε, όπου έπαιξαν ρόλο στην περιοχή της Λακωνικής. Λέλεγας, ο πρώτος βασιλιάς. Και προχωράμε στους απογόνους. Μίλης, Ευρώτας, Τίασα, Λακεδέμον, Ταϊγέτη. Όλοι αυτοί δεν είναι απαραίτητα απόγονοι του Λέλεγος. Μπορεί να είναι σύζυγοι, ηνύφες, οι γαμπροί, ή άνθρωποι που συνεχίστηκε κάπως, ας πούμε, η βασιλεία του Λέλεγος υπό αυτόν. Για τον Μίλη θα ήθελα να πω ότι η παράδοση μας λέει πως εφήβρε την άλεση των Δημητριακών. Η περιοχή της Λακεδαίμωνας ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του Λακεδέμων, του βασιλιά, ο οποίος δεν απέκτησε ιό και για να τιμηθεί αυτός ο εξαίρετος βασιλιάς ονομάσανε την περιοχή. Δηλαδή δεν πήρε το όνομά του κάποιος άνθρωπος, το πήρε η ίδια η περιοχή. Μητέρα του Λακεδέμονα ήταν η Ταϊγέτη και προς τιμήν τη της μητέρας του ονομάστηκε το όρος Ταΐγετος. Στη συνέχεια έχουμε τον Αμίκλα, ο οποίος ίδρυσε και την πόλη των Αμικλών, αλλά και άλλα ονόματα όπως Ιάκυνθος, Κινόρτας και Ήβαλος. Θα πρέπει να πούμε εδώ πως για την λεγόμενη προϊστορία ήταν κάτι προσφυλές για τα αρχαία έθνη το να αναμειγνύουν τους μύθους με τους ήρωές τους σε ένα δεδαλώδες σύνολο θα λέγαμε που κάνει αρκετά δύσκολο το έργο του σύγχρονου ιστορικού ώστε να ξεδιαλύνει ακριβώς πότε, ποιος και τα λοιπά και αυτό και σε κάποιες περιπτώσεις συρρυκνώνεται ο χρόνος δηλαδή η ιστορία αναδεικνύει τους ικανούς ή προϊστορία μάλλον μπορεί να ήταν ένας ικανός βασιλιάς και μετά από τρεις γενιές να ξαναβγεί και να ξαναβγεί και ικανό βασιλιάς και τον παρουσιάζει η προϊστορία σαν γιο του απευθεία. Δηλαδή συρρυκνώνει τον χρόνο. Τώρα από το 6.000 προ μέχρι το 3.000 προ υπάρχει μια πολύ πυκνή νεολυθική οίκηση στην ευρύτερη περιοχή της Κιλάδος του Ευρώτα. Ε, επίσης, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, στην Λακεδέμονα εγκαταστάθησαν μηνίες οι οποίοι έγιναν δεκτοί από τους εντόπιους και μάλιστα τους εδόθη τμήμα παιδινής γης για να εξασφαλίσουν μια καλή διαβίωση. Οι μηνύες αναμίχθηκαν μετά των λακεδαιμονίων στους οποίους μετέδωσαν την αξιόλογη τεχνογνωσία τους. Οι μηνύες ήταν και αυτοί ελληνικό φίλο, δεν ήταν ξένοι προς τους δωρηείς ας πούμε. Ε, στη συνέχεια έχουμε ίδρυση διάφορων πόλεων όπως η Λά, οι Αυγιές, η Πελάνα, αλλά και το Τέναρον. Τώρα από το μείον 3.000 έως περίπου το μείον 2.000 έχουμε μεγάλες μετακινήσεις αιγειακών φύλων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου από όπου ανεδίθησαν διάφορα ισχυρά φύλα που έδωσαν την ιδιαίτερη σφραγίδα τους στον πολιτισμό και τους κοινωνικούς θεσμούς. Ήονες, Αχαιοί, Αιωλείς εγκαταστάθησαν στα εδάφη που έως τότε επεκράτουν τα άλλα πρωτοελληνικά φύλλα. Δηλαδή μεταξύ τους τα πρωτοελληνικά φύλλα άλλαζαν τοποθεσίες θα λέγαμε και ανεμίχθησαν ειρηνικώ μεταξύ τους. Δεν υπάρχουν ίχνοι πουθενά πυρκαγιάς ή άλλων βίαιων καταστροφών. Από αυτό, από αυτήν την ανάμιξη θα λέγαμε, των ελληνικών φύλων, ονομάστηκε αυτό που λέμε σήμερα εμείς εντελώ συμβατικά, ο μικιναϊκός πολιτισμός. Από το μείον 2000 έως το μείον 1600 έχουμε την Μινοϊκή εποχή, η οποία επεκαλύφθη υπό την μικηναϊκή, μέσα από μια πολύ μακρά διαδικασία βέβαια. Η παράδοση, εξακολουθώντας να συρρυκνώνει τον χρόνο, εξιστορεί ότι ο βασιλεύς της προδορικής Σπάρτης Ήβαλος ενυμφεύθη την Γοργοφόνη, θυγατέρα του βασιλέως του Άργους Περσέως και απέκτησε μαζί της τρεις ιούς, τον Τινδάρεο, τον Ιπποκόοντα και τον Ικάριο. Τα έχετε ακούσει κάποια από αυτά τα ονόματα, ειδικά τον Τινδάρεο. Αυτοί με τη σειρά τους έκαναν κάποια παιδιά και συγκρουστήκανε και μεταξύ τους και ο καθένας είδεσε τη δικιά του πόλη και πιο συγκεκριμένα, αν δούμε παρακάτω, στην Πελάνα που πήγε ο Τινδάρεος, εγέννησε υπό τη λίδα τους δίδυμους Κάστορα και Πολυδεύκη αλλά και τέσσερα ακόμη παιδιά τις Θηγατέρες Ελένη, την ωραία Ελένη τη γνωστή, Κλίτεμνίστρα Φιλονόη και τη Μάνδρα. Πάμε τώρα να πούμε κάποια ωραία πράγματα για τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη. Επάνω στα δύο αυτά αδέρφια η εθνική μας θεολογία έχει στηρίξει μια υπέροχη κοσμογονική αφήγηση ονομάζοντας με τα ονόματα των Διδήμων δαριδών δύο σημαντικές θεότητες του Εθνικού Πανθέου των Ελλήνων αλλά και αργότερα των Ρωμαίων. Θεολογικός οι Διόσκουροι εγεννήθησαν μέσα από ένα αυγό στο όρος Ταΐγετος ως οι πέδες. Ήταν δε Υιός του Διός και της Λίδας ο Αθάνατος Πολυδεύκης ήταν δηλαδή Διόσκουρος Κούρος Διός, γιος του Θεού, ας πούμε, του Δία, αλλά και ο γιος της Λίδας και του Βασιλέως την Δάρεο, την Δαρίδας, ο Θνητός Κάστορ. Μία παραδοσιακή αφήγηση που διασώζει ο Πίνδαρος στον δέκατο νεμεονίκη του, διηγείται ότι όταν ο Κάστορ εφωνεύθη υπό του Αρκάδος Ήδα, ο Πολυδεύκης ζήτησε εκ του πατρός του Διός να τον αναστήσει δηλώνοντας πρόθυμος να αποποιηθεί ακόμη και αυτή την αθανασία. Έτσι ο Ζεύς εκανόνισε έκτοτε να ανεβαίνουν εκ στον Όλυμπο ημέρα παρά ημέρα ως αιώνια ηλιακά σύμβολα της κυκλικής ροής της θεία Ουσίας μέσα στις αθάνατες και θνητές μορφές για την εξασφάλιση του Αενάου. Εκτός από ηλιακή θεή λοιπόν της αφοσιώσεως αλλά και της κυκλικότητας των πραγμάτων, η Λευκοπόλη, η Λευκών Αλόγων, θεοί διόσκουροι, είναι επίσης δωρητές στους ανθρώπους των υπευτικών και πυγμαχικών τεχνικών, αλλά και των πολεμικών χωρών και ασμάτων. Στην ηθική τους πλευρά είναι η θεοί του μαχητικού θάρους, του αγωνιστικού έθους, ως αφετήριοι, δηλαδή αρχίζοντας τον αγώνα, της φιλότητος, της πολιτικής βουλήσεως, της εκπαιδευτικής αγωγής των νεαρών ανδρών και της φιλοξενίας, καθώς επίσης στην φυσική πλευρά τους έφοροι κάποιων μετεωρολογικών φαινομένων και προστάτες των ναυτικών από τις τρικυμίες, όπως οι κάβυροι με τους οποίους εσχετίστησαν μετά τον 3ο αιώνα. Οι ναυτικοί μας επροσεύχονται σε αυτούς ως θεούς σωτήρες, για κατάπαυση των τρικυμιών και μετά τους ετοιμούσαν ως Ολυμπίους με ευχαριστήρια θυσία, με προσφορά λευκού προβάτου. Είδατε πόσο σημαντικά ήταν αυτά τα δύο ονόματα, ο Κάστορ και ο Πολυδεύκης. Εν τω μεταξύ, το λαμπρό αστέρι που είναι πάνω στον ουρανό, ο Πόλουξο λεγόμενο, είναι ο Πολυδεύκης, ο Αθάνατος. Δεν μας τα μάθανε αυτά σε κανένα σχολείο το πώς προσέγγιζαν, με τι ευγένεια προσέγγιζαν τη θεότητα και τιμούσαν τους ήρωες και τους προγόνους τους οι πρόγονοί μας, οι αρχαίοι Έλληνες. Λέει και άλλα εδώ για τους διόσκουρους, αλλά εμεί θα προχωρήσουμε παρακάτω. Άλλο ένα ψέμα που διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία είναι η λεγόμενη κάθοδος των δωριέων. Σαν να ήταν κάποιο άλλο φύλλο που ήρθαν ξέρω εγώ από τα Βαλκάνια ας πούμε και κατεβήκανε και σκοτώσαν και σφάξαν και αυτό και ενώ δεν ήταν καθόλου έτσι τα πράγματα. Η κάθοδος των Δωριέων ή όπως θα ήταν πιο σωστό να πούνε η επιστροφή των Ηρακλειδών γιατί ο Ηρακλής είναι Δωριεύς δεν ήταν τίποτε άλλο από την επιστροφή των απογόνων του Ηρακλέα μετά το θάνατο του οποίου έφυγαν κάποια απογονοί του και για τρει-τέσσερι φιλοξενήθηκαν στην Αθήνα και στην Ήπειρο και κάποια στιγμή επέστρεψαν και διεκδίκησαν πίσω τα πατρογονικά τους εδάφη από τους άλλους δωρείς πάλι, αλλά και τους Αχαιούς. Υπήρχε σύγκρουση τότε μεταξύ δωριέων και Αχαιών. Πιο συγκεκριμένα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ένας εμφύλιος πόλεμος. Δεν ήταν ένα ξένο φίλο όπου ήρθε και εγκαταστάθηκε στην Πελοπόννησο, ήταν ένας εμφύλιος πόλεμος δικός μας. Προς αποκατάσταση της δικαιοσύνης τα λέγαμε. Πάμε να το δούμε αυτό το κομμάτι. Η αργή Ηρακλής και Ευρισθέας, απόγονοι του Περσέως, ήρθαν σε διαμάχη και μετά το θάνατο του πρώτου, ο Ευρισθέας εξεδίωξε τους απογόνους του, τους Ηρακλειδείς. Ήταν εξαδέρφια, για, όποιος, για όποιον θυμάται το μύθο, ο Ηρακλής και ο Ευρισθέας. Οι τελευταίοι, οι Ηρακλειδείς λοιπόν, κατέφυγαν στο βασιλέα της Τραχίνας Κιήκα, και εν συνεχεία στην Αθήνα των Θησιδών. Γιατί ο Θησεύς θαύμαζε και υπεστήριζε και είχε βοηθηθεί και από τον Ηρακλή. Ο δε Ευρισθέας τον πόλεμο κατά των Αθηνών και στη διάρκεια των συγκρούσεων έχασαν τη ζωή τους οι πέντε γη του. Ο Αλέξανδρος, ο Ιφημέδων, ο Ευρύβιος, ο Μέντορ και ο Περιμίδης. Αργότερα, την ίδια μοίρα, είχε και ο ίδιο ο Ευριστέα φωνευθεί παρά τι Σκυρονίδε Πέτρε. Στη συνέχεια, απέτυχαν να επιστρέψουν οι Ηρακλειδεί στην πατρίδα τους και μάλιστα η επιστροφή τους ματαιώθηκε ε, λόγω επιδημίας Πανόλη. Και η πυθία το ερμήνευσε ω οφειλόμενη στο άκερο τη προσπάθεια, ότι δηλαδή πήγαν πολύ σύντομα δεν είχε ξεπληθεί κάποιο άγος ή κάποιο τίμημα που έπρεπε να πληρώσουν. Έτσι λοιπόν, οι Ηρακλειδεί αναζήτησαν καταφύγιο μεταξύ των διάφορων δωρικών πληθυσμών οπως των Μακεδόνων, βορειως και Νοτίο του Ολύμπου. Υπό τον βασιλέα εγημιό Ω κοιτίδα δε των δωριέων εικάζεται υπό των ερευνητών η Ήπειρο. Και οι Ιπειρότες και οι Ηρακλειδεί μετά προέβησαν σε αδελφοποίηση γιατί κάνανε κάποιον κοινό αμυντικό πόλεμο κατά των λαπιθών. Τους βοήθησαν οι Ιρακλειδείς να πολεμήσουν τους λαπίθες. Τα δωρικά φύλλα δηλαδή ήταν πάντα ενωμένα. Και αυτό το βλέπουμε μέχρι και πολύ πρόσφατα στην ελληνική ιστορία, όπου συνεχώς εξεγείρεται η γραμμή Ήπειρος, Πελοπόννησος, Κρήτη. Οι δυτικοί Έλληνες, ας πούμε, είναι οι δωρείς, κατά κάποιο τρόπο. Αυτοί που πάντα αντιστακόντουσαν παραπάνω. Περνώντα λοιπόν τα χρόνια και μετά από κάποιε άλλε απόπειρε αποτυχημένε καθόδου σε εισαγωγικά των δωριέων, όπου προσπάθησαν να διαβούν τον ισθμό της Πελοποννήσου και αναχαιτίστησαν και αφού πήγαν στη Δωρίδα υπό την ένορκη υπόσχεση να μην επιχειρήσουν νέα επίθεση πριν την προέλευση τριών γενεών, 90 περίπου ετών, την ηγεσία τους την ανέλαβε ο ιός του Ήλου, ο Κλεόδεος και εν συνεχεία ο εγγονός του Ήλου, ο Αριστόμαχος ο οποίος θεωρώντας ότι είχαν παρέλθει οι τρεις γενναίες του όρκου επετέθηκε αυτός κατά της Πελοποννήσου αλλά ετήθη στον ισθμό και έχασε τη ζωή του. Είχε κάνει λάθος. Γύρω στο 1110 νέα προσπάθεια των Ηρακλειδών να εισβάλλουν με τους δωρείς συμπολεμιστές τους στην Πελοπόννησο διαθαλάσσει αυτή τη φορά, μετά από επεξηγηματικό χρησμό των Δελφών, ο οποίος εξηγούσε ότι ο στενός δρόμος προς την νίκη δεν είναι ο Ισθμός, αλλά το θαλάσσιο πέρασμα ανάμεσα στην Υπηρετική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Αυτή τη φορά, επικεφαλής των Ηρακλειδών Αρχαιών, ήσαν οι τρεις ιοί του νεκρού πλέον Αριστομάχου, Τίμενος, Αριστόδημος και Κρεσφόντης. Ο δε Αριστόδημος εφωνεύθη από κεραυνό και έτσι έμειναν στην αρχή οι δύο δίδυμοι του, και Προκλής. Άρα λοιπόν ήταν ο Αριστόμαχος και ο Τίμενος και τα δύο ανήψια τους, ο Ευρισθένης και ο Προκλής. Τώρα για να μην τα απολυλογούμε, οι σύμμαχοι Δωρείς και Ηρακλειδής Αχαιοί, αριθμώντας 8 περίπου χιλιάδες μαχητές και 30.000 αμάχους, έκαναν απόβαση στην Πελοπόννησο. Και εφόσον λοιπόν εγκαταστάθηκαν στην Πελοπόννησο, έριξαν κλήρο με τον οποίο ο Κρεσφόντη, κάνοντα κάποιο τέχνασμα, κέρδισε την έφορη Μεσσηνία, στον τείμενο εκκληρώθη η Αργολή και στους ιού του Αριστοδήμου η Λακεδαίμον, ενώ η αρκαδία του Βασιλέω Κυψέλου αφέθη ελεύθερη κατά την απέτηση ενός ακόμη δελφικού χρησμού. Την αρκαδία δεν την πείραξαν. Άρα λοιπόν τώρα είμαστε γύρω στο 1100 και αρχίζουμε και μπαίνουμε στα πρώτα ισχυρά θεμέλια που οδήγησαν αργότερα στην Σπάρτη. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκείνη την εποχή κατελήφθη η και Λακεδέμων και ιδρύθη η νέα παιδινή Σπάρτη υπό των διδήμων βασιλέων, ευρισθένους και προκλέους. Βλέπετε λοιπόν που έχουν σαν ρίζα και σαν αιτία μάλλον οι δύο γραμμές των βασιλιάδων και η διπλή βασιλεία της Πάρτης, πώς σεβόντουσαν και τιμούσαν τους προγόνους τους. Επειδή λοιπόν ιδρύθη η νέα παιδινή Σπάρτη από τους δίδυμους Ευριστέα και Προκλή, για να τιμήσουν αργότερα αυτούς τους δύο ιδρυτές της Σπάρτης, καθιέρωσαν τη διπλή βασιλεία. Ένας προς τιμή του ενός και ένας προς τιμή του άλλου. Το βιβλίο μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίε και, το... και, για τις άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, όπως για τη Μεσσηνία και τα λοιπά, την οποία Μεσσηνία ο Κρεσφόντης τη χώρισε σε πέντε περιοχές με ισόποσους αντιβασιλείς, με πρωτεύουσα τη Στενή Κλαρο. Αφού προηγουμένω έδωσε πλήρη ισοπολιτεία σε δωρεείς και αχαιούς ελεύθερους. Πάμε τώρα στο διάστημα από το 1100 μέχρι το 1050 μείον περίπου. Η κύριλα και δαίμον είχε χωριστεί σε έξι τμήματα, με κύρια κέντρα την Σπάρτη, τις Αμίκλες, την Φάριδα, την Έγιδα ή Αιγύτιδα, τον Λα, κοντά στο Γύθιο, και τις Βιές, κοντά στο ακροτήριο του Μαλέα. Από τους προδορικούς πληθυσμούς, άλλοι άρχισαν να συζούν σε πλήρη ισοπολιτεία με τους Δωριείς και αργότερα, Πολλοί περισσότεροι ενετάχθησαν στο πολιτικό σώμα των νέων Σπαρτιατών ως όμοιοι. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η Σπάρτη υπήρξε πολυαρχική, ισοπολιτική, ισοκρατική και βαθύτατα δημοκρατική που έως τότε είχε ως μόνο τροτό σημείο της την ασάφεια των νόμων. Γι' αυτό ήρθε ο Λικούργος, ο νομοθέτης, και διόρθωσε αυτή την ασάφεια με τη ρήτρα του. Για πείτε μου τώρα, ποιο σα έχει μάθει αυτή τη στιγμή στην σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα ότι είχαν πολιτικά δικαιώματα οι Σπαρτιάτε από το μείον 1050 περίπου και μετά. Κανένα δεν μα τα λέει αυτά. Όλοι έχουμε σαν σημείο αναφορά την Αθήνα του Περικλέου. Άντε για όσου ξέρουν λίγο παραπάνω να πάνε μέχρι το Σόλωνα, λίγο πιο πριν δηλαδή. Πάμε τώρα να δούμε πώς διαμορφώθηκαν και οι ομάδες. Κάποιοι άλλοι αχαιοί, κυρίως ευγενεί από τις τρεις μικυναϊκές πόλεις της περιοχής, Πελάνα, Σελασία και Αιγίτιδα, μη επιθυμώντας να συμμετάσχουν στο συνοικισμό, εδήλωσαν απλή υποτέλεια και φιλικές σχέσεις προς τους πατιάτε, με υποχρέωση να στρατεύονται στο στρατό των Λακεδαιμονίων και απεσύρθησαν σε ορεινές περιοχές της Λακεδαίμονος ως περιήκη, διαχειριζόμενοι μόνοι τους τις τοπικές τους υποθέσεις. Αρχικώς οι περιοικοί απελάμβαναν καθεστώς πλήρους ισονομίας με τους ομοίους, αργότερα όμως επί βασιλέως Άγιδος του Πρώτου υποχρεώθησαν να καταβάλουν φόρο. Θα συμμετέχουν αργότερα στην απέλα με μόνο δικαίωμα όμως το εκλέγιν και θα αναδεικνύονται πολλές φορές βαθμοφόροι στρατό αρκετές φορές ηγούμενοι ολοκλήρων στρατιωτικών μονάδων, ενώ αιώνε αργότερα, την εποχή του Πελοποννησιακού πολέμου, τους ευρίσκουμε να τοποθετούνται ακόμη και αρμοστές, δηλαδή διοικητέ σε πόλεις που κατήχαν οι λακεδεμόνοι. Από την ενασχόλησή τους με το εμπόριο, την αλληλεία και την βιοτεχνία, οι περιοικοί συνεκέντρωναν ευκόλως αρκετά πλούτη, και έτσι απελάμβαναν κατά κανόνα μια προνομιακή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση έναντι των ομοίων Σπαρτιατών. Πού είναι η καταπίεση προς τους περίοικους που μας μαθαίναν στο σχολείο. Κάποιοι που επιχείρησαν να στασιάσουν υπετάγησαν και έχασαν τα πολιτικά τους δικαιώματα. Όμως δεν είχαν καμία σχέση με δούλους ή δουλοπάρικους τους οποίους εδικαιούνται κάποιοι ιδιοκτήτε να τους μεταχειριστούν όπω θέλουν. Καμία σχέση. Απλά δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα. Αυτή λοιπόν η έκτοτη στους οποίους, όπως θα δούμε στη συνέχεια, θα προσθεθούν και άλλοι στασιαστές, απετέλεσαν το πρώτο πλήθος της τάξεως που αργότερα θα γίνουν γνωστοί ως ήλωτες. Ονομάστηκαν έτσι μετά από υποταγή του Έλους, μιας πόλης, μιας περιοχής εκεί στην Πελοπόννησο, Περίπου το έτος 785 μείον. Και εγώ σας ρωτώ, δεν θα έπρεπε σήμερα σε όποιους καταστρέφουν, απειλούν την κοινωνική τάξη ας πούμε ή θέλουν ακραία καθεστώτα θα λέγαμε, δεν πρέπει να τους αφαιρούνται τα πολιτικά δικαιώματα. Τι λάθος κάνανε οι Σπαρτιάτες σε αυτή την περίπτωση. Πάμε παρακάτω. Α, να πούμε ότι οι Ήλωτες εθεωρούντο ιδιοκτησία της Σπαρτιατικής Πολιτείας και εκτό του δικαιώματο να κρατούν για τον εαυτό τους τα δύο τρίτα, προσέξτε, τη ετήσια συγκομιδή, οι ήλωτε είχαν επίση το δικαίωμα να παντρεύονται και να νυμφεύονται όποιου και όποιε επιθυμούσαν, καθώς και το δικαίωμα ιδιοκτησία βαρκών ακόμη και μικρών πλειαρίων. Αποδεικτικό τη προνομιακή θέσεω των λεγόμενων ηλώτων, σε σχέση με του κανονικού δούλου ή είναι το γεγονό το οποίο διασώζει ο Παυσανία ότι κατά τον πρώτο Μεσυνιακό πόλεμο οι δούλοι τη Μεσυνία αυτομολούσαν μαζικώ προ του Λακεδαιμονίους, πράγμα το οποίο ήταν λογικό, αφού στην Ηλωτία κανεί δεν είχε το δικαίωμα να του κακομεταχειριστεί και επιπλέον του ανήκαν τα δύο τρίτα τη κάθε συγκομιδή. Τα δύο τρίτα τη κάθε συγκομιδή. Εμεί σήμερα κρατάμε τα δύο τρίτα, μα μένουν τα δύο τρίτα από τον πλούτο που παράγουμε να τον κάνουμε ό,τι θέλουμε. Για σκεφτείτε πόσες κρατήσεις άμεσους, έμεσους φόρους έχουμε και χρέη που μπαίνουν από πάνω μας στο κράτος και που υπολογίζονται στον κάθε ένα ξεχωριστά κατά κεφάλιν χρέος. Μήπως εμείς σήμερα τελικά είμαστε χειρότερο από ήλωτες. Γι' αυτό λέμε ότι τα σύγχρονα καθεστώτα και στη συγκεκριμένη περίπτωση το ελληνικό κράτος ρίχνει λάσπη στην αρχαία Σπάρτη ακριβώς για να μην δεις εσύ ότι σήμερα είσαι πολύ χειρότερα από πλευράς πλούτου και δικαιωμάτων από ό,τι ήταν τότε οι άνθρωποι και που τότε στην Απέλα ψήφιζαν ναι ή όχι για, το, για κάθε νόμο για κάθε νόμο κάτι που σε μας δεν ισχύει σε καμία περίπτωση ε φυσικά θα μας πουν και ψέματα λοιπόν για τους προγόνους μας φυσικά θα μας μάθουν να τους μισούμε ή να τους βλέπουμε σαν κάτι κατώτερο. Για κοιτάξτε το παρελθόν μας ποιο ήταν μέχρι τώρα. Να λάβουμε υπόψη μας πως οι ήλωτε συνεπολέμουν με τους παρτιάτες. Το βλέπουμε αυτό στις θερμοπύλες, στις πλατείες, αλλά και στην περίφημη εκστρατεία του Βρασίδου στην Αμφίπολη, κατά τον Πολεμονισιακό Πόλεμο. Όπου ο Βρασίδας έφτιαξε ένα εκστρατευτικό σώμα αποτελούμενο μόνο από ήλωτες. Μόνο και πήγε εκεί και αντιμετώπισε τους Αθηναίους, τους εξεδίωξε μέχρι και που σκοτώσανε τον ε, Κλέωνα. Ο ξενοφός διασώζει ότι πολλές φορές οι ήλωτες, εκτός του ότι εκηρύσσονται ελεύθεροι πολίτες, όταν εμάχονται για τους σκοπούς της Πάρτης, συνηθίζεται ακόμη και να διορίζονται αρμοστές, όπως είπαμε διοικητέ δηλαδή, σε καταλαμβανόμενες πόλεις. Αλλά βλέπουμε και στη συνέχεια, θα δούμε βέβαια και παρακάτω, πως οι προσπαθούσαν να ανεφοδιάζουν τους αποκλεισμένου σπαρτιάτες στη σφακτηρία για να μην πεθάνουν ή πολεμούσαν στις οδομαχίες της Σπάρτης κατά την εισβολή του Παμινόντου. Δηλαδή οι ήλωτες δεν ήταν εχθροί της Σπάρτης, δεν ένιωθαν ξένο σώμα. Απλά δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα και δεν ήταν όμοιοι. Δηλαδή δεν ήταν επαγγελματίες θα λέγαμε σήμερα, στρατιώτες. Πολεμούσαν όμως, λάμβαναν εκπαίδευση στρατιωτική, Συμμετείχαν. Οι ύρωτε, λοιπόν, όπω είπαμε, παρουσιάζονται με δικαίωμα να νυμφεύονται σπαρτιάτισε και οι σπαρτιάτε να αποκτούν εξώγαμα τέκνα με υλότερε. Τα τέκνα τους ήσαν ελεύθεροι λακεδεμόνοι, δίχω όμω πολιτικά δικαιώματα. Αλλά προσέξτε, πολιτικά δικαιώματα δεν είχαν ούτε τα μικρότερα αδέρφια των οικογενειών των σπαρτιάτων. Γιατί για να μπορείς να θεωρηθεί όμοιος, έπρεπε να μπορείς να συμμετάσχεις στα συσίτια. Άρα λοιπόν μια, μια οικογένεια Σπαρτιατών, που έκανε τέσσερα παιδιά, τέσσερα αγόρια ας πούμε, θα μπορούσε να στείλει το πρώτο, άντε το δεύτερο παιδί να είναι όμοιος. Βλέπουμε ότι ούτε οι ίδιοι Σπαρτιάτες γίνονταν όμοιοι πάντα, δεν ήταν κανόνας αυτό. Τέτοιοι παιδιά που προήρθαν από αυτούς τους γάμους υπήρξαν, ακόμη και κάποιοι πάρα πολύ μεγάλοι άνδρες της Σπάρτης, όπως ο Λύσανδρος και ο Γίλιππος. Ο Λύσανδρος ήταν ο μεγάλος νικητής του Πελοποννησιακού πολέμου. Δεν ήταν όμοιος, το ξέρατε αυτό, δεν μας το μαθαίνουν. Αλλά και ο Γίλιππος. Ο Γίλιππος, αν θυμάμαι καλά, ήταν αυτός που πήγε στην, με ένα μικρό απόσπασμα σπαρτιατών στις Σιρακούσες, όπου ήταν υπό το κλειό της πολιορκίας των Αθηναίων και πήκε μέσα νύχτα και οργάνωσε του Ιρακούσιου δύο-τρει μέρε πριν παραδοθούν και νίκησε του Αθηναίου. Δηλαδή, στον που οφείλεται η καταστροφή του Αθηναϊκού Εκστρατευτικού Σώματο στην κάτω Ιταλία και στι Συρακούσες. Αυτά τα παιδιά ήταν παιδιά δούλων, όπω να του έχει περάσει το σύστημα. Από το 1100 μέχρι το 1000 ήταν αριθμητικά 10.000 περίπου σπαρτιάτες, εκ των οποίων μόνο οι 2.000 ήσαν μάχημοι όμοιοι πούμε άρα λοιπόν πως είχε δύναμη η Σπάρτη με μόνο 2.000 άντρες όλοι συνεργαζόντουσαν τότε τα κοινά συζήτια η λιτότης η ισονομία μεταξύ των πολιτών η ισοτιμία μεταξύ των ανδρών και των γυναικών η αποφυγή του ιδιωτικού στοιχείου και η διαρκής πολεμική ετοιμότητα ήσαν στοιχεία του βίου όλων των πολεμικών φυλών του ελληνικού έθνους. Υπερτονίζονται των Σπαρτιατών, αλλά τα είχαν όλοι αυτά τα στοιχεία. Την απλότητα, την ισονομία, την ισοτιμία, την πολεμική ετοιμότητα ήταν χαρακτηριστικό του λαού μας αυτό πάντοτε. Πριν έρθουμε σε επαφή με τη Χιδέα Ανατολή, επιτρέψτε μου αυτή την παράθεση. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι οι τάξεις των λακεδαιμονίων δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μία διαβάθμιση των πολιτών επί τη βάση προσωπικών ή και περιουσιακών στοιχείων. Ο στρατός των λακεδαιμονίων εστρατολογείται εξ όλης της περιφέρειας της λακεδαίμονος και εξ όλων των τάξεων, μας γράφει ο ξενοφών. Οι συνεξτρατεύοντες με τους παρτιάτες ήλωτες, κατά αναλογίαν 7 προς 1, εχρησιμοποιούντο για βοηθητικές μόνον εργασίες. Επτά ήλωτες ένας Σπαρτιάτης όμοιος. Αλλά έχουμε και άλλα τμήματα του Σπαρτιατικού στρατού, όπως οι περίοικοι σκυρίτες, όπου ήταν 600 πολεμιστές προερχόμενοι εκ των κατοίκων των ορεινών περιοχών του Ταϊγέτου, άνωθεν της Πελάνας, οι οποίοι ήσαν δεινοί τυχομάχοι και ανιχνευτέ και κατελάμβαναν το αριστερό κέρας της φάλαγκος των Λακεδαιμονίων, ενώ όταν το στράτευμα εκινήτο, μεγάλη ομάδα εξ αυτών προεπορεύεται ακόμη και αυτού του ιδίου του βασιλέως. Μάλιστα μας γράφει ο ξενοφών, ουδής αυτού του βασιλέως δηλαδή, του πρόσθεν προπορεύεται πλην σκυρίτε. Τώρα, από το 1100, όπως είπαμε, μέχρι το, μέχρι το, 950 περίπου, 12 αυτόνομες δωρικές νέες πολιτείες είχαν πλέον παγιωθεί σε Σπάρτη, Άργος, Μικίνες, Τυρινθά, Τριζίνα, Επίδαυρο, Κλεονές, Φλιούντα, Σικιώνα, Κόρινθο, Μέγαρα και Έγινα άλλες ομάδες Δωριέων και Ηρακλειδών Αχαιών προωθήθησαν ακόμη περισσότερο νοτίος ή ανατολικός και κατέλαβαν την Κρήτη, την Ρόδο, τα Δωδεκάνησα και διάφορα σημεία των Μικρασιατικών Ακτών. Ο οικιστής Θύρας, ιός του Αυτεσίωνος, συγκέντρωσε διάφορες φυλές της Λακεδέμονος για επικισμό. Δωρικά γέννη, Μικινέοι Αχαιοί, καθώς και πολλοί εκ των αποκλεισμένων στον ταίγετο μηνιών, ανεχώρησαν συντεταγμένοι και ίδρυσαν αναπικία στην ίσο θύρα. Άλλες ομάδες ίδρυσαν απικίες στην Μήλο, την Κνίδο και την Σύμη. Θύρα λοιπόν, αυτό που λέμε σήμερα Σαντορίνη. Ονομάστηκε θύρα προς τιμή του Δωριέα οικιστή θύρα. Και φτάνουμε μέχρι το 1000, όπου έχουμε την ανάδειξη της κόμης των λιμνών ως της τετάρτης επισήμου κόμης της Πάρτης, αφού στον αρχικό συνοικισμό έχουν ήδη αναδειχθεί η Πιτάνη, η Μεσόα και η Κινόσουρα. Την ίδια εποχή ιδρύθη το ιερό της θεάς Αρτέμιδος Ορθίας, προστάτηδος της Σπαρτιατικής Νεολαίας, μετέμενος και βομό. Σε αυτό το πρώτο μέρος, θα σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε από το 960 και μετά στο επόμενο μέρος όπου στο θρόνο της Πάρτης ανήλθε ο βασιλεύς Ευρισθένης. Δηλαδή στο δεύτερο αφιέρωμα που θα κάνουμε θα ξεκινήσουμε από τους βασιλείς της Πάρτης. Αυτό που κάναμε τώρα ήταν κάτι σαν εισαγωγή για να δούμε τι συνέβαινε μέχρι την άνοδο του πρώτου βασιλέα, τι συνέβαινε στον ελληνικό χώρο και ιδιαίτερα στον δωρικό κόσμο αλλά και στην Ελλάδα ολόκληρη που μας ενδιαφέρει.